Ένα ηχηρό μήνυμα στους ισχυρούς του πλανήτη έστειλε η Νορβηγική Ακαδημία, τιμώντας με το Νόμπελ Ειρήνης 2017 τη Διεθνή Εκστρατεία για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Η βράβευση έρχεται την κρίσιμη ώρα, όταν κλιμακώνονται οι πυρηνικές απειλές που ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βόρεια Κορέα. Και ο Τραμπ δείχνει έτοιμος να κηρύξει μη έγκυρη τη συμφωνία του 2015 για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Πάνω από 70 χρόνια μετά τον όλεθρο σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, η φετινή επιλογή για τον Νόμπελ Ειρήνης μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Με στόχο να στείλει μήνυμα σε Βόρεια Κορέα και Ηνωμένες Πολιτείες, η Νορβηγική Ακαδημία βράβευσε τη Διεθνή Εκστρατεία για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. The organization is receiving the award for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its groundbreaking efforts to achieve a treaty-based prohibition on such weapons. Η σχεδόν άγνωστη οργάνωση συγκροτήθηκε μόλις το 2007 στη Βιέννη. Αποτελεί ένα διεθνή συνασπισμό εκατοντάδων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μετά από τις έντονες πιέσεις της ICAN, τον Ιούλιο, 122 χώρες υιοθέτησαν τη συνθήκη του ΟΗΕ για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιπες πυρηνικές δυνάμεις δεν υπέγραψαν. If there are ever a moment for nations to declare their unequivocal opposition to nuclear weapons, that moment is now. Το 2017 είναι η χρονιά που η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε δοκιμή βόμβας υδρογόνου. Η επιθετική ρητορική Τραμπ και οι δεκάδες πυραυλικές δοκιμές από την Pyongyang έφεραν τον πλανήτη σε μια ισορροπία τρόμου. Και λίγες ώρες πριν την απονομή του Νόμπελ, το βράδυ της Πέμπτης διέρευσαν οι πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον θα εγκαταλείψει τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Η εκτελεστική διευθύντρια της ICAN μόλις την Τετάρτη είχε χαρακτηρίσει στο Twitter της τον πρόεδρο Τραμπ ανόητο. Well, this is very awkward now. There was obviously a joke based on the news reports that the Secretary of State had said those words in a meeting. I think that the election of President Donald Trump has made a lot of people feel very uncomfortable with the fact that he alone can authorize the use of nuclear weapons. Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως την Πέμπτη προκάλεσε και πάλι ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Σε δείπνο με τους κορυφαίους αξιωματικούς του Αμερικανικού στρατού και τις συζύγους τους, έκανε μια ενιγματική δήλωση. You guys know what this represents? Well, maybe it's the calm before the storm. Less the storm. Could be the calm before the storm. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Τραμπ άφησε το μυστήριο να πλανάται. What storm, Mr. President? You'll find out. Λίγο νωρίτερα, σε σύσκεψη με αξιωματούχους του στρατού, του ζήτησε να καταθέσουν με γρηγορότερους ρυθμούς τις προτάσεις τους για τις προκλήσεις του Αφγανιστάν, της ISIS, της Βόρειας Κορέας και του Ιράν.